καλωσορίσω καταρχάς όλους και όλες στην πρώτη συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής μας ομάδας και να ευχηθώ σε όλους και σε όλες σας καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην νέα και δύσκολη κοινοβουλευτική περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από μια δύσκολη αλλά νικηφόρα εκλογική μάχη. Δεν πετάμε στα σύννεφα, αλλά δικαιούμαστε νομίζω να είμαστε χαρούμενοι και να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Διότι ο ελληνικός λαός δικαίωσε με την κρίση και την επιλογή του τον σκληρό και έντιμο αγώνα που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στα πλαίσια μιας σκληρής διαπραγμάτευσης προκειμένου να υπερασπιστούμε το δίκιο του λαού μας και προκειμένου να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τη δυνατότητα η χώρα το επόμενο διάστημα σε συνθήκες σταθερότητας να έχει μια προοπτική. Δικαίωσε ο ελληνικός λαός και τη δύσκολη μάχη που δώσαμε, πολλές φορές ξεπερνώντας και τα όρια, δικαίωσε όμως και την δύσκολη επιλογή που κάναμε να προχωρήσουμε σε ένα συμβιβασμό, σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας. Πάνω απ' όλα όμως το εκλογικό αποτέλεσμα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, έβαλε ένα τέλος στα σχέδια του παλιού και οχρογοποιημένου πολιτικού συστήματος για μια μικρή αριστερή παρένθεση στο καθεστώς της πολυετούς δικής του κυριαρχίας. Η κυβέρνησή μας έχει πλέον καθαρή προοπτική τετραετίας και εμείς έχουμε ισχυρή εντολή να τολμήσουμε τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Γνωρίζουμε βέβαια καλά ότι οι σχεδιασμοί της ολιγαρχίας και του πολιτικού κατεστημένου θα είναι απέναντι σε αυτή την προσπάθειά μας όλο το επόμενο διάστημα. Τώρα όμως γνωρίζουν και εκείνοι καλά ότι όταν είναι δεδομένη η επιθυμία του ελληνικού λαού να ξεμπερδέψουμε με το παλιό και να κάνουμε αυτές τις μεγάλες και αναγκαίες τομές, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανάσας στην ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του το καθεστώς της γενικευμένης διαπλοκής και της διαφθοράς στο δημόσιο βίο. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την προσπάθειά μας να απαλλαγούμε από τα πελατειακά δίκτυα στο δημόσιο τομέα, από την εκμετάλλευση των κρατικών κονδυλίων προς όφελος μιας συγκεκριμένης κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής ελίτ, που όχι μόνο δεν βοήθησε τον τόπο την περίοδο της κρίσης, αλλά έσπευσε μάλιστα να προστατεύσει τα προνόμια της, κρύβοντας αφορολόγητα έσοδα σε τράπεζες του εσωτερικού, σε λίστες φοροδιαφυγής, σε offshore εταιρείες και συνεχίζοντας, διατηρώντας ταυτόχρονα, παρόλα αυτά, μια προνομιακή σχέση με τράπεζες και μέσα ενημέρωσης. Και θέλω να γνωρίζετε ότι το επόμενο διάστημα η πραγματική αντιπολίτευση στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε τον τόπο θα είναι αυτό το κατεστημένο. Θα είναι όλοι αυτοί, δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία απλά θα αναπαράγει τη δική τους στρατηγική, τη δική τους αντιπολιτευτική γραμμή. Αλλά είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι δεν θα καταφέρουν να σταματήσουν την προσπάθειά μας. Παρά τις δυσκολίες και παρά τον δυσμενή συσχετισμό δύναμη στην Ευρώπη και στον κόσμο, θα καταφέρουμε να αφήσουμε το ανεξίδηλο στίγμα της προσπάθειάς μας σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, να αλλάξουμε την Ελλάδα και ταυτόχρονα να πρωταγωνιστήσουμε στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Και αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θέλουμε να διαδραματίσουμε είναι σήμερα ξανά εφικτός
παρά το μικρό μέγεθος της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γύρισμα. Διότι τόσο η κυβέρνησή μας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται στην παγκόσμια πρωτοπορία του αγώνα για την αλλαγή των συσχετισμών που σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο επέβαλαν το σημερινό κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο μοντέλο στις κοινωνίες και στις οικονομίες της Δύσης. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάχθηκε και το ταξίδι μας την προηγούμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η παρουσία μου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα δεν θέλω να σταθώ σε αυτά που θα έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση σε μια τέτοια αποστολή, τις διμερείς επαφές, τη συζήτηση των εθνικών ζητημάτων, την επιδίωξη οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, που είναι βεβαίως όλα εξαιρετικά κρίσιμα, δεν τα υποτιμώ. Θέλω όμως να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο επιμέρους αλλά εξαιρετικά σημαντικούς στόχους που λόγω της συγκυρίας είχε το ταξίδι και η παρεμβάση μας στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος στόχος ήταν η διεθνοποίηση του ζητήματος του χρέους. Είναι γνωστό ότι μπροστά μας έχουμε μια πολύ σημαντική διαπραγμάτευση. Αυτή που αφορά την ανάγκη για την απομείωση του δημόσιου χρέους. Μια διαπραγμάτευση που σύμφωνα με τη συμφωνία θα ακολουθήσει αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση, δηλαδή πριν το τέλος του έτους. Στην προοπτική αυτή της διαπραγμάτευσης είναι αναγκαίο να διαμορφώσουμε όχι μόνο τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη, να διαμορφώσουμε τις διεθνείς μας συμμαχίες. Γιατί το πρόβλημα του χρέους προφανώς δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, θα έλεγε κανείς ότι είναι ευρωπαϊκό. Εγώ θα προσέθετα ότι το πρόβλημα του χρέους είναι πρόβλημα διεθνές, είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Και η επίλυσή του σε διεθνές επίπεδο μπορεί να αποτελέσει διέξοδο των λαών προς την ευημερία και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της τόσο σημαντικής διαπραγμάτευσης είναι καθήκον μας να διαμορφώσουμε συμμαχίες, να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα. Και αυτό κάναμε, καλώντας να συσπηρωθούν γύρω από τις απόψεις αυτές όλοι όσοι κατανοούν την ανάγκη και τη σημασία μιας βιώσιμης διεξόδου από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν ένα κατάλληλο βήμα για τη διεθνοποίηση του ζητήματος και τολμώ να πω πως η προσπάθειά μας ήταν, εκ του αποτελέσματος το λέω, εξαιρετικά αποδοτική. Είναι βέβαια προφανές ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν. Αυτοί που ήθελαν την ελληνική κυβέρνηση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα σιωπηλή. Να διαπραγματεύεται εν κρυπτό, να υπογράφει ό,τι της δίνουν δίκως αντιρρήσεις, να ισχυρίζεται δημόσια ότι το χρέος είναι βιώσιμο και να διεκδικεί πιστοποιητικά βιωσιμότητας από τους πιστωτές για να απαλλάξει τους πιστωτές, τους δανειστές, από την υποχρέωση να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Αλλά η δική μας κυβέρνηση δεν είναι τέτοιου είδους κυβέρνηση. Και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στη διαπραγμάτευση με ανοιχτά χαρτιά αλλά και με καθαρές κουβέντες. Αυτό κάναμε και στις προηγούμενες φάσεις και νομίζω ότι αυτή η στάση ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της χώρας. Έχουμε κερδίσει έδαφος στη μεγάλη αυτή μάχη και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε αρκεί να είμαστε μεθοδικοί, ρεαλιστές και ταυτόχρονα έτοιμοι, προετοιμασμένοι να προτείνουμε αναγκαίες και επεξεργασμένες ριζοσπαστικές λύσεις. Και θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω, να θυμίσω ότι το ζήτημα του χρέους δεν είναι απλά ένα ζήτημα αριθμητικής. Από την επίλυσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιστροφή της χώρας στην κοινωνική και οικονομική σταθερότητα που αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία και ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Εκεί βρίσκεται η απάντηση στον ανεπίλητο εδώ και χρόνια γρίφο της προσέλκυσης επενδύσεων. Και τουλάχιστον εμείς εκεί σκοπεύουμε να την αναζητήσουμε. Θα πρότεινα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, αντί να παίζει τα επικοινωνιακά παιχνίδια εσωτερικής κατανάλωσης γύρω από το κορυφαίο αυτό θέμα των επενδύσεων, ότι δήθεν αυτή είναι φιλική και αγαπάει τους επενδυτές ενώ εμείς δεν τους αγαπάμε, θα πρότεινα να παραδεχθεί την αλήθεια που δείχνουν οι αριθμοί, ότι επί των ημερών της δεν έγινε απολύτως τίποτα για την προσέλκυση επενδύσεων, δεν είχαμε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή δεν έγινε απολύτως τίποτα και για να επιληθεί αυτό το κομβικό ζήτημα, το ζήτημα του χρέους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα για να απαλλαγεί η χώρα από αυτόν τον βραχνά που την κρατά καθυλωμένη και στάσιμη. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα σήμερα να τους καλέσω, αντί να μεμσημυρούν, να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Στη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για να δημιουργήσουμε συμμαχίες και να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην μεγάλη αυτή συζήτηση για την αναγκαία απομείωση του χρέους. Ίσως βέβαια η καλύτερη βοήθεια που επί του παρόντος έχουν να δώσουν είναι να παραμείνουν σιωπηλοί. Ειδικά αν σκοπεύουν να συνεχίσουν τη ρητορία τους περί βιωσιμότητας του χρέους. Αν είναι να λένε αυτά, καλύτερα να παραμείνουν σιωπηλοί. Έστω και έτσι, έστω και με τη σιωπή τους, θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πολύτιμη υπηρεσία στη μεγάλη αυτή εθνική, θα έλεγα, προσπάθεια. Αν ο πρώτος στόχος λοιπόν της αποστολής μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ήταν η διεθνοποίηση του ζητήματος του χρέους, που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές ζήτημα, καθώς θα γνωρίζετε ότι έχει ήδη τεθεί στην ατζέντα του ΟΗΕ ως θέμα κρίσιμο συζήτησης, όπου έχουν πάρει μέρος με θετική ψήφο μια σειρά από χώρες στην ανάγκη να υπάρξει διευθέτηση δίκαιη και απομείωση του δυσβάστακτου δημόσιου χρέους για μια σειρά από χώρες, και δυστυχώς με εισήγηση των προηγούμενων κυβερνήσεων η χώρα μας απήχε από αυτή τη συζήτηση, λες και αφορά μονάχα κάποιες τρίτες χώρες και όχι την Ελλάδα. Αν λοιπόν ο πρώτος στόχος ήταν η διεθνοποίηση του ζητήματος του χρέους, ο δεύτερος στόχος ήταν να ανοίξουμε από τη δική μας πλευρά και από μια ουμανιστική και προοδευτική σκοπιά το μεγάλο επίσης παγκόσμιο και όχι μόνο ελληνικό ή ευρωπαϊκό ζήτημα, το ζήτημα των προσφυγικών ροών. Γιατί το ζήτημα αυτό αφορά όλο τον κόσμο, αφορά βεβαίως πρώτα απ' όλα τις χώρες υποδοχής, τις χώρες που δέχονται τους πρόσφυγες και οι οποίες χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη για να διαχειριστούν το τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα που δημιουργείται. Αφορά όμως και ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία οφείλει να δείξει το ανοιχτό ανθρωπιστικό πρόσωπο απέναντι στην κρίση που έχει εκδηλωθεί και να κλείσει την πόρτα στην ακροδεξιά, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία που δυστυχώς σαν αντιλήψεις σηκώνουν κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπαρξιακή κρίση, κρίση ταυτότητας για την Ευρώπη. Από τη μια πλευρά το ένα πρόσωπο της Ευρώπης είναι αυτό που ευτυχώς θα έλεγα εγώ και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, το έδειξε ο λαός μας όταν σε πολύ κρίσιμες και δύσκολες στιγμές στα νησιά μας, στην ΚΟ, στη Μυτιλίνη και σε άλλα νησιά έδωσε χέρι βοήθειας στους ανθρώπους αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη πλευρά, το άλλο πρόσωπο της Ευρώπης είναι δυστυχώς το πρόσωπο του αυταρχισμού, της καταστολής. Αυτό που έδειξαν αυτοί που χτίζουν τείχη στα σύνορά τους και βομβαρδίζουν με χημικά τους ανυπεράσπιτους αυτούς ανθρώπους. Έλεγα όμως ότι το πρόβλημα αυτό αφορά και ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο την Ευρώπη, την παγκόσμια κοινότητα, η οποία οφείλει να βάλει ένα τέλος στις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα αυτό, στις συγκρούσεις, στους πολέμους, στις περιφερειακές κρίσεις, και να δημιουργήσει ένα στέρεο έδαφος
για την επίλυση των κρίσεων μέσα από την διπλωματική οδό, ώστε να εδραιωθεί η ειρήνη και η ασφάλεια. Γιατί μόνο αν αντιμετωπιστούν οι αιτίες που προκαλούν τις προσφυγικές ροές, μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το ζήτημα. Με αυτή την αντίληψη τοποθετηθήκαμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στα ειδικά τραπέζια που οργανώθηκαν για αυτό το θέμα, και με αυτή την αντίληψη σκοπεύουμε να διαχειριστούμε από εδώ και πέρα το ζήτημα, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή οργάνωση και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Και όπως άκουγα προχθές και τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν επιδιώκουμε να εξαφανίσουμε το πρόβλημα. Επιδιώκουμε να έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε την κατάσταση. Θαύματα δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε όμως να είμαστε αποτελεσματικοί, ώστε να δίνουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε και το βάρος των νησιών μας, των χώρων πρώτης υποδοχής. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα πρέπει να αναδείξουμε όλες μας, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τη μεγαλύτερη δυνατή οργάνωση και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας σε όλα τα επίπεδα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό, όσο και δύσκολο όμως, έργο. Να υλοποιήσουμε τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να διαπραγματευτούμε τα ανοιχτά της σημεία, τα σημεία αυτά που με μάχη παρέμειναν ανοιχτά. Να διαπραγματευτούμε ώστε να κατοχυρώσουμε το έδαφος που κερδίσαμε και ώστε να διασφαλίσουμε πρώτον την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των κόκκινων δανείων με την ταυτόχρονη προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεύτερον, την υιοθέτηση ισοδυνάμων ώστε να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Τρίτον, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να μπει επιτέλους ένας φραγμός στην εργοδοτική αυθαιρεσία, ώστε να μπει ένα τέλος στην κατάσταση εξαίρεσης στην αγορά εργασίας. Και τέλος, να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και των δικτύων του ΑΔΜΙΕ με την υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Πριν απ' όλα όμως, οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι για να τα πετύχουμε όλα αυτά, προς το συμφέρον μας είναι να τελειώνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την πρώτη αξιολόγηση, ώστε να ανοίξει επιτέλους η αναγκαία συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Διότι είναι ακριβώς η επίλυση του προβλήματος αυτού, όπως είπα και προηγουμένως, που μπορεί να επαναφέρει τη σταθερότητα στη χώρα, στην οικονομία και να δημιουργήσει επιτέλους ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Δεν αρκεί όμως να περιορίσουμε τις παρεμβάσεις και την πολιτική μας στα ζητήματα της συμφωνίας. Οφείλουμε αντιθέτως να βάλουμε μπροστά και την εφαρμογή ενός προγράμματος που αφορά τους δικούς μας στόχους, το δικό μας όραμα, το σχέδιό μας που θα αντιστρέψει την πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Θα μου δοθεί βεβαίως ευκαιρία στις προγραμματικές δηλώσεις να κάνω μια εκτενή παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού και την επόμενη τετραετία. Θέλω εδώ απλά να αναφέρω συνοπτικά και ενδεικτικά ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για την ανθρωπιστική κρίση. Να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Να αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια, το ΕΣΠΑ, σε μια νέα κατεύθυνση προς όφελος των νέων επιστημόνων και των καινοτόμων εταιριών. Να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία και να σταματήσουμε τα καθεστώτα της γαλέρας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να προχωρήσουμε άμεσα στην αδειοδότηση
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυδοσία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Να συνεχίσουμε το μεγάλο έργο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, να υλοποιήσουμε μια μεγάλη δημοκρατική διοικητική μεταρρύθμιση, βάζοντας τέλος στις πρακτικές της αναξιοκρατίας και του πελατειακού κράτους, να στηρίξουμε το εθνικό σύστημα υγείας και να δημιουργήσουμε ένα εθνικό σύστημα για την πρόνοια. Και βεβαίως να κάνουμε επιτέλους τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη το ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα στη χώρα. Αυτούς τους στόχους είμαστε αποφασισμένοι πέρα και έξω και παράλληλα από τις υποχρεώσεις της συμφωνίας να τους προωθήσουμε και να κάνουμε τις μεγάλες τομές και αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και όλα αυτά έχοντας ως στρατηγικό σχέδιο η Ελλάδα να αλλάξει θεμελιωδώς μέσα στην τετραετία. Βασικός μας στόχος να βγούμε το συντομότερο δυνατόν από αυτή την επιτροπή, να ανακτήσουμε την πρόσβαση της χώρας στις αγορές, αλλά γι' αυτό προϋποτίθεται η επιστροφή στην ανάπτυξη με σεβασμό όμως στους εργαζόμενους, με σεβασμό στο περιβάλλον και στη δημόσια περιουσία. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα μια ανάπτυξη που μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή αλλά θα είναι χτισμένη πάνω σε κοινωνικά ερείπια και διαφορετικό μια ανάπτυξη που θα αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και της οικονομίας και θα δίνει προοπτική με κοινωνικό πρόσημο όμως προστασίας των κοινωνικών στρωμάτων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη αλλά και διεξόδου στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, προοπτικής στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία για περισσότερα από 6 χρόνια. Αυτός είναι ο δρόμος για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές στήριξης του κοινωνικού κράτους και διεύρυνση των δικαιωμάτων των κοινωνικών δυνάμεων που εμείς εκπροσωπούμε. Γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι βρισκόμαστε ξανά σε θέσεις κυβερνητικές και μάλιστα σπάζοντας ένα ρεκόρ, όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή δεδομένα, έχοντας κερδίσει, σας θυμίζω, από τις ευρωεκλογές του 2014, 4 μαζί με το δημοψήφισμα εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε 14 μήνες. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ ακριβώς επειδή μας εμπιστεύθηκαν τα λαϊκά στρώματα, οι κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που έδωσαν τη μεγάλη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά στην κάλπη και την τεράστια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στις λαϊκές γειτονιές και στις περιοχές της χώρας μας όπου ζουν τα πιο φτωχά και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ ποιους εκπροσωπούμε σε αυτά εδώ τα έδρανα. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ για ποιους ακριβώς δουλεύουμε, για ποιους εργαζόμαστε και ανών την πρόοδο εμείς επιδιώκουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε δύσκολο έργο μπροστά μας και ότι η υλοποίηση της συμφωνίας δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να πάρουμε αποφάσεις που δεν είναι ευχάριστες, δεν είναι εύκολες. Θα το κάνουμε λέγοντας όμως πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Εξηγώντας ότι αυτή είναι μια διαδρομή αναγκαία για να οδηγηθούμε το συντομότερο έξω από την μέγενη της Επιτροπίας, για να οδηγηθούμε το συντομότερο στη συζήτηση και στις αποφάσεις για την απομείωση του χρέους και προπαντός φροντίζοντας να κάνουμε ξεκάθαρο ότι πάντα και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους. Και είδαμε όλοι τι έγινε προχθές με την εγκύκλιο για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Αυτοί οι οποίοι είχαν ψηφίσει τον νόμο του 2010 και το μεσοπρόθεσμο του 2012 βγήκανε
στα κάγκελα και στα τηλεπαράθυρα να καταγγείλουν εμάς ότι τον εφαρμόζουμε. Αυτοί οι οποίοι 7 μήνες διαπραγμάτευσης ούρλιαζαν για την μάστιγα των πρόωρων συνεξοδοτήσεων πήγαν τώρα να φωνάξουν για ψαλίδι στα χαμηλότερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Αυτοί οι οποίοι μας καλούσαν να υπογράψουμε κάθε απέτηση των δανειστών και κάνανε τη μεγάλη καμπάνια για το ναι στο δημοψήφισμα του Ιούλη, βγήκαν να μας κατηγορήσουν τώρα ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό το έχουμε καλά στο μυαλό μας το επόμενο διάστημα, διότι η παραπληροφόρηση και η διασπορά της σύγχυσης θα οργιάσει και θα ακούσουμε πολλά για φοροκαταιγίδες, φορολέλαπες, ψαλίδια. Δεν πρέπει να υιοθετούμε μια αμυντική στάση σε αυτή την πολεμική. Δεν πρέπει να χαριζόμαστε όμως και σε κανέναν από αυτούς που λαϊλάτισαν το προηγούμενο διάστημα τον τόπο. Σε αυτούς που χαρακτήρισαν αναπτυξιακές προκλήσεις τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος με το περιβόητο PSI, το κούρεμα των ομολόγων που οδήγησαν αργότερα και σε συντάξεις πείνας. Και τώρα φωνάζουνε πως φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Εμείς δεν λογοδοτούμε σε αυτούς, ας το έχουμε στο μυαλό μας, ούτε στα δελτία των ειδήσεων. Λογοδοτούμε μονάχα στον ελληνικό λαό που μας έδωσε την εντολή. Τον σεβόμαστε γιατί ξέρουμε ότι υποφέρει και έχουμε πάντα ένα όπλο να του λέμε με ειλικρίνεια πάντοτε την αλήθεια. Εξηγούμε τι μέτρα παίρνουμε, γιατί τα παίρνουμε και τι έχουμε φροντίσει και τι μάχες δώσαμε ώστε να διασφαλίσουμε. Να διασφαλίσουμε στηρίγματα για τους πιο αδύναμους. Αλλά το πιο σημαντικό, δεν πρέπει να επιτρέπουμε ούτε τη διαστρέβλωση, ούτε τη διασπορά του φόβου, με την οποία κάποιοι τελευταία ασχολούνται σχεδόν επαγγελματικά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα, και αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί. Όταν κάνουμε λάθος, οφείλουμε να το διορθώνουμε αμέσως όταν το διαπιστώνουμε. Ο νόμος του κ. Μητσοτάκη, που έθετε σε αυτοδίκαιη αργία όποιον αντιμετώπιζε πειθαρχικές διώξεις, πριν καν ληφθούν αποφάσεις από τα πειθαρχικά συμβούλια ή τα ελληνικά δικαστήρια, ήταν ένας κατάπτυστος νόμος. Τον πέρασαν ως μέτρο εναλλακτικό των απολύσεων στο δημόσιο και μάλιστα απολύσεων στοχευμένων και επιλεγμένων. Κάναμε πολύ καλά και τον καταργήσαμε αυτόν τον νόμο. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι κατάκτηση για τον νομικό μας πολιτισμό. Όταν όμως είδαμε ότι η κατάργησή του ανοίγει παραθυράκι να επιστρέψουν στο δημόσιο επίερκοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα έπρεπε όντως να είχαν απομακρυνθεί από την υπηρεσία τους, έπρεπε να παρέμβουμε αποφασιστικά. Πριν μας το υποδείξει οποιοδήποτε από τα δελτία των ειδήσεων. Η αντίδραση ήταν φυσικά σωστή, αλλά δεν αρκεί να είναι σωστή. Πρέπει να είναι και άμεση. Να απαντά στο πρόβλημα και όχι στον επικοινωνιακό του αντίκτυπο. Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι από εδώ και μπρος. Λάθη θα κάνουμε και αδυναμίες θα εκδηλώσουμε. Είναι φυσικό, είναι ανθρώπινο. Το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίζουμε ριζικά και αποτελεσματικά τα λάθη και τις αδυναμίες όταν τα συνειδητοποιούμε. Χωρίς να περιμένουμε να μας τα υποδείξουν οι αντίπαλοι μας, που επίσης είναι φυσικό να επιχειρήσουν να τα εκμεταλλευτούν. Τέλος, και σε αυτό θέλω να είμαι ακόμη πιο σαφής, η νέα κυβέρνηση έχει, όπως και το κόμμα άλλωστε, ως βασική προτεραιότητα μέσα στην τετραετία να ανοίξει τα μεγάλα ζητήματα της δημοκρατίας, της συνταγματικής αναθεώρησης, της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, του ριζικού μετασχηματισμού του κράτους. Όμως τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να ανοίξουν συντεταγμένα στον χρόνο τους και μετά από σοβαρή πολιτική διαβούλευση. Όχι με δηλώσεις στο πόδι και χωρίς πολιτική συνεννόηση.
διότι είναι ακριβώς αυτές οι πρακτικές που πολλές φορές οδηγούν σε λάθη και παλινοδίες. Είναι αυτές οι πρακτικές που δημιουργούν εικόνα ασυνεννοησίας και ανοργανωσιάς. Από εδώ λοιπόν και στο εξής οφείλουμε όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, διότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιοι καραδοκούν σε κάθε στραβοπάτημα, σε κάθε αδυναμία. Όλοι και όλες είμαστε στο στόχαστρο από την πραγματική αντιπολίτευση και όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, από όλους όσοι θα είχαν ιδιαίτερο συμφέρον να μην καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Με οδηγό μας λοιπόν τη συλλογικότητα, την πολιτική συνεννόηση και τη συμμετοχή όλων, οφείλουμε να εργαστούμε όλοι και όλες το επόμενο διάστημα ώστε να δημιουργήσουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα πρότυπο δημοκρατίας, πρότυπο συλλογικής σκέψης αλλά και δράσης. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για πρώτη φορά κληθήκαμε να οργανώσουμε την δουλειά μας, την πολιτική μας δουλειά στο Κοινοβούλιο Συμπολίτευση. Ήταν μια νέα κατάσταση που ελάχιστοι βουλευτές μας είχαν αντιμετωπίσει. Ήταν φυσικό να χρειαστούμε και χρόνο προσαρμογής σε αυτή τη νέα κατάσταση. Σήμερα, με την εμπειρία των 7 μηνών, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη πιθανά λάθη και αστοχίες και να οργανώσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη δουλειά μας, η οποία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να περιοριστεί στις στενές κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες. Αντίθετα, η κοινοβουλευτική μας ομάδα πρέπει να είναι το αυτί και το μάτι του κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Να αφουγκράζεται τις ανάγκες, να ακούει την κοινωνία, να μεταφέρει την κριτική, αλλά και την επιβράβευση. Αλλά πάνω απ' όλα, η κοινοβουλευτική ομάδα και κάθε βουλευτής ξεχωριστά πρέπει να αποτελούν και οργανικό κομμάτι της κοινωνίας και των κινημάτων της κοινωνίας, των αγώνων της κοινωνίας. Να συμμετέχουν, να κινητοποιούν, να ανοίγουν τα επιμέρους και τα συνολικά ζητήματα, επιδιώκοντας, προσπαθώντας να βρουν λύσεις πάνω σε αυτά. Διότι εμείς πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για την αλλαγή των συσχετισμών, ο αγώνας για την ανατροπή ριζωμένων δομών, πρακτικών και ιδεολογιών, δεν είναι αγώνας που μπορεί να δίδεται με διατάγματα, αλλά με δράση, παρουσία και αγώνα. Χρειάζεται να είμαστε παρόντες εκεί όπου κινητοποιούν οι εργαζόμενοι και η νεολαία, εκεί όπου όλο το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, αλλά και οι κοινωνικοί αγώνες κινητήρια δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Το γεγονός ότι η αριστερά είναι στην κυβέρνηση δεν σημαίνει αυτόματα ότι μετασχηματίζονται όλες οι δομές, ότι αλλάζουν οι ιδεολογίες, ότι σταματούν εξουσιαστικές λογικές που είναι ριζωμένες μέσα στην ίδια τη φύση του κοινωνικού πλέγματος και του οικονομικού συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν καθημερινός αγώνας και ο καθένας και η καθεμιά από εμάς καλείται να δώσει αυτόν τον αγώνα από διαφορετικά μετερίζια. Πολλές φορές βεβαίως οι διαφορετικές οπτικές γωνίες και οι διαφορετικές μεριές από την οποία κοιτάμε την πραγματικότητα, άλλοι από τη θέση της κυβέρνησης, άλλοι από τη θέση του βουλευτή, της κοινωνικής ομάδας, άλλοι από τη θέση του κόμματος ή άλλοι από τη θέση των κινημάτων των κοινωνικών, μπορεί να δημιουργούν και αντιθέσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις ή και αντιπαραθέσεις. Τις αντιπαραθέσεις και τις διαφορετικές απόψεις δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Στο τέλος όμως, θα πρέπει όλοι και όλες, λειτουργώντας με όρους εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και συντροφικότητας, με όρους δημοκρατίας πάνω απ' όλα, να σεβόμαστε τη συλλογική βούληση, για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Για να μπορούμε να έχουμε κοινή φωνή και κοινή δράση. Γιατί ο στόχος μας παραμένει πάντα ένας και κοινός, να ανοίξουμε το δρόμο για μια Ελλάδα και για μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας.
να ανοίξουμε το δρόμο για την κοινωνική χειραφέτηση. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες σας καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας και να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι σε αυτό το δύσκολο έργο θα τα καταφέρετε και θα ανταποκριθείτε παραδειγματικά. Καλή μας δύναμη λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.